face to face μαζί σας. Όπως πάντα, εδώ μαζί σας για να λύσουμε πάρα πολλά θέματα. Έχετε στείλει πάρα πολλά email, έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για ορθοπαιδικά θέματα. Λοιπόν, και εμείς εδώ στο face to face φέραμε τον κατάλληλο. Να καλωσορίσουμε τον γιατρό μας σήμερα, τον Δημήτρη Καστρινόπουλο. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλωσορίσατε στο face to face. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ορθοπαιδικός χειρουργός. Ακριβώς. Και έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για μια πολύ κοινή πάθηση. Να πούμε όμως ότι θα μας δώσετε τα φώτα σας από το όμορφο Βέλγιο που έχετε σπουδάσει και στη Ρώμη. Και ειδικά είσαστε, και δεν θα πούμε τη μέθοδο, αλλά η μέθοδος είναι η τέχνη αυτή που έχετε μάθει στο Βέλγιο. Λοιπόν, πάμε σήμερα να μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι είναι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, βασικά θα έλεγε κανείς ότι μας ενδιαφέρει η αρθρίτιδα του ισχύου. Η οστεοαρθρίτιδα είναι ένα κομμάτι της αρθρίτιδας. Δηλαδή, η αρθρίτιδα του ισχύου έχουμε την οστεοαρθρίτιδα και την φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα, είναι ένα κομμάτι που θα έλεγε κανείς ότι έχει την πρωτοπαθή. Οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι δύο κατηγορίες οι αρθρίτιδες. Mm-hmm. Θα έλεγε κανείς ότι είναι η αρθρίτιδα που εμπεριέχει την οστεοαρθρίτιδα και την φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Α, οπότε υπάρχει και η φλεγμονώδη. Ακριβώς. Πώς διευκρινίζονται αυτά τα δύο? Έχει καθιερωθεί να λέμε συνεχώς οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Ενώ θα έπρεπε κανείς να μιλήσει για την αρθρίτιδα του ισχύου. Μάλιστα. Οπότε ο σωστός όρος είναι Ο σωστός όρος είναι ακριβώς. Είναι αρθρίτιδα. Mm-hmm. Μέσα στην αρθρίτιδα, αυτή που λέμε, υπάρχει η πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα και η δευτεροπαθής οστεοαρθρίτιδα. Οπότε δηλαδή, αυτές οι δύο είναι οι κατηγορίες. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές κατηγορίες. Η πιο κοινή, και γι' αυτό έχει καθιερωθεί, είναι η οστεοαρθρίτιδα. Του ισχύου. Του ισχύου, πάντα. Όπως λέμε, ο κοινός γοφός. Έτσι ακριβώς. Την καθημερινή γλώσσα. Αυτό ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Ταλαιπωρεί. Να μας πείτε λιγάκι τα συμπτώματα. Δηλαδή, πώς ξέρει ο ασθενής ότι έχει, ότι υπάρχει από οστεοαρθρίτιδα? Ότι κάτι συμβαίνει στο γοφό του. Αυτό θα λέγατε. Ναι. Συνήθως υπάρχει ένας πολύ έντονος πόνος, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της βουβονικής περιοχής, έτσι θα λέγε κανείς, στην περιοχή του ισχύου που τη λέμε εμείς οι ορθοπαιδικοί. Την ώρα που περπατάω, την ώρα που σηκώνω από την καρέκλα, την ώρα που ξαπλώνω, την ώρα που μπαίνω στο αυτοκίνητο, πάντα υπάρχει ένας έντονος πόνος. Μάλιστα. Αυτός ο έντονος πόνος μαζί με τη δυσλειτουργία του ισχύου είναι τα καθοριστικά έτσι, σημεία που θα έλεγε κανείς όταν αρχίζουν και υπάρχουν στη ζωή του ασθενή, να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Σε κάποιον ορθοπαιδικό χειρουργό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τη λύση του. Είπαμε για τις κατηγορίες, είπαμε το πρόβλημα, τα συμπτώματα. Πάμε να μας πείτε λιγάκι ποια είναι η τεχνική. Και η τεχνική ξέρουμε ότι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου. Τι ακριβώς είναι η ολική αρθροπλαστική. Μάλιστα. Η ολική αρθροπλαστική είναι μια, θα λέγε κανείς, το κορυφαίο γεγονός της ορθοπαιδικής τα τελευταία 40 χρόνια. Και αυτό γιατί έλυσε πάρα πολλά προβλήματα που υπήρχαν, αναπηρίας προβλήματα των ασθενών μας, όσον αφορά την πάθηση αυτή, της καταστροφής, δηλαδή της άρθρωσης του ισχύου. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι ενώ παγκόσμια γίνονται πάνω από 400-450.000, ίσως έχουν ξεπεράσει αυτό το νούμερο, οι αρθροπλαστικές του ισχύου, δηλαδή, παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται πάνω από 150.000 ετήσια. Αυτό γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο. Μάλιστα. Και η αιτία... Πέφτουν εκεί πιο πολύ. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα κατάγματος. Ίσα-ίσα είναι θέμα αρθρίτιδας. Και περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες. Παλιά πιστεύαμε, παράδειγμα, ότι είναι μόνο οι ηλικιωμένοι. Μάλιστα. Που συνήθως τους ηλικιωμένους είναι οι πρωτοπαθείς οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Ενώ όσο πέρασαν τα χρόνια και ασχολούμεθα εμείς όλο και πιο πολύ με το θέμα αυτό, είδαμε ότι πάσχουν και νεότερες ηλικιακές ομάδες. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί είναι και οι δευτεροπαθείς. Οι δευτεροπαθείς λοιπόν είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να οφείλεται στο ότι η κοτήλη, παράδειγμα, δεν είναι γεωμετρικά αυτή που θα έπρεπε. Άρα λοιπόν εκεί τα φορτία πάνε περίεργα, θα έλεγε κανείς, εντός εισαγωγικών και έτσι αρχίζει σιγά σιγά η καταστροφή.
αυτό που ονομάζουμε εμείς δυσπλαστική κοτήλη, έτσι το λέμε εμείς. Μάλιστα. Εσείς οι ορθοπαιδικοί. Εμείς οι ορθοπαιδικοί, ίσως θα λέμε. Γιατί όμως το Ηνωμένο Βασίλειο, United Kingdom, όπως το ξέρουμε εμείς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι δηλαδή, μήπως, λόγω καιρικών συνθηκών, υγρασία, παίζει ρόλο. Εμείς στη χώρα μας κάνουμε περίπου 10.000 και ίσως παραπάνω. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε επίσημη καταγραφή, θα έλεγε κανείς, το πόσες αρθροπλαστικές γίνονται στη χώρα μας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν φτάσει ένας ασθενής, παράδειγμα, και έχει προβλήματα, πάει στον ορθοπαιδικό, του λέει ο ορθοπαιδικός, έχεις την κατάλληλη ηλικία, παράδειγμα, έχεις τα προβλήματά σου, πρέπει να υποβληθείς αρθροπλαστική ισχύ. Εκεί λοιπόν ο ασθενής, έχοντας πλήρη εικόνα, έχει, θα έλεγε κανείς, πλήρη εμπιστοσύνη περισσότερο. Βέβαια. Στο γιατρό εκεί. Γιατί δεν το κρύβουμε ότι και εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε λιγάκι χάσει την εμπιστοσύνη μας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ίσως είναι πιο συχνή, λοιπόν, είναι πιο ενημερωμένος και ο Άγγλος. Ακριβώς. Επειδή είναι πιο ενημερωμένος, προτιμάει το συγκεκριμένο χειρουργείο. Και... Δεν θα κάτσει να περιμένει 10 χρόνια να πονάει. Βέβαια. Και μετά να χειρουργηθεί, να έχουν περάσει 10 χρόνια. Να πονάει, να έχει μεγαλώσει σαν ηλικία και τελικά να μπει σε ένα χειρουργείο αρθροπλαστικής, το οποίο θα μπορούσε να το κάνει τότε που ήταν στο πικ, στην κορυφή, θα λέγει κανείς, της επαγγελματικής του και οικογενειακής του καριέρας. Ακριβώς. Πείτε μας τώρα τις τεχνικές. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές? Οι τεχνικές. Υπάρχει η κλασική μέθοδος που λέγεται ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Αυτή η λεγόμενη κλασική που την κάνουμε 40 τουλάχιστον χρόνια. Περιλαμβάνει τις τεχνικές της προσπέλας, δηλαδή το πώς θα πάω να αλλάξω το ισχύο, με ποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν είναι αυτό που ακούει συνεχώς ο ασθενής μας, πρόστια προσπέλαση, πλαγία προσπέλαση, οπίσθια προσπέλαση. Αυτό το αποφασίζει ο ορθοπαιδικός. Αυτό έχει να κάνει με τον ασθενή, με το πρόβλημα του ασθενή, γιατί δεν είναι ακριβώς όλα τα πράγματα ίδια. Ναι, μεν έχω την πάθηση του ισχύου, που τη λέμε αρθρίτιδα του ισχύου, αλλά δεν είναι ακριβώς διαφορετικούς γοφούς. Έτσι λοιπόν το πιο σωστό θα λέγει κανείς ότι είναι, θα ήταν να φτιάξει ένα πλάνο με τον ασθενή του, να κάτσουμε παρέα. Σχεδιάζεται αρχιτεκτονικά ακριβώς, το σώμα. Να ενημερωθεί ο ασθενής, ποια είναι τα ωφέλη, γιατί το κάνουμε, τι προσδοκά σε σχέση με την καθημερινότητά του, με τη ζωή του. Και έτσι λοιπόν μαζί, αφού τον κάνουμε μέλος της ομάδας, όπως λέω εγώ. Έτσι είναι. Να τον κάνουμε μέλος της ομάδας, ούτως ώστε να συναποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Έτσι, οπότε έτσι, μαζί κάθεστε με τον ασθενή και βγάζετε ένα πλάνο. Ακριβώς. Εγώ ότι θα έτσι λέγα... και έτσι θα... Φυσικά πρέπει να γνωρίζει και εκείνος πώς θα κινηθείτε. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι σημαντικό να τον κάνουμε μέλος της ομάδας που θα αποφασίσει ποιο είναι το πλάνο, ποια είναι η κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενή μας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με τα στοιχεία αυτά. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Okay. Διάλειμμα λοιπόν. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας και μιλάμε για ένα πολύ ορθοπαιδικό θέμα. Όταν λέμε πολύ ορθοπαιδική λύση λοιπόν για το πρόβλημα οστεοαρθρίτιδας. Να καλωσορίσουμε πάλι τον γιατρό μας, είναι εδώ ο γιατρός μας, αλλά να σας παρουσιάσουμε πάλι. Μιλάμε με τον κύριο Καστρενόπουλο. Κύριε Καστρενόπουλε, καλά μας τα είπατε για την ολική αρθροπλαστική, μιλάμε για τις τεχνικές. Θέλετε να συνεχίσουμε να μιλάμε για τις τεχνικές? Ναι, οι τεχνικές, όπως λέγαμε και πριν τη διακοπή που είχαμε, είναι η κλασική προσπέλαση. Η οπίσθια είναι η πλέον κλασική, θα έλεγε κανείς. Στη χώρα μας τα τελευταία 20-25 χρόνια χρησιμοποιούσαμε την πλαγία. Αυτές οι τεχνικές τις ονομάζουμε κλασικές. Ο λόγος, θα έλεγε κανείς, είναι ότι γίνονται μεγάλες τομές, γίνονται μεγάλες αποκολλήσεις μειών και τενόντων, διατομές. Έτσι λοιπόν τις έχουμε ονομάσει κλασικές. Φυσικά μας προσφέραν μεγαλύτερη ασφάλεια, θα λέγε κανείς. Όσο κάναμε αυτά τα πράγματα. Έτσι πιστεύαμε τουλάχιστον. Ναι, όχι, μας προσφέραν ασφάλεια. Γιατί η μεγάλη προσπέλαση με τις μεγάλες τομές βοηθάει να έχεις μεγαλύτερο πεδίο. Έτσι λοιπόν κυριαρχούσε αυτή η πρακτική. Όσο περπατούσε η ορθοπαιδική όμως σαν ειδικότητα και προχωρούσε η τεχνολογία, προχωρούσαν τα μέσα που διαθέταμε στη φαρέτρα μας. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας κάνοντας μικρότερες και μικρότερες τομές. Αυτή τη χειρουργική τεχνική την ονομάσαμε MIS. Δηλαδή minimal... Anterior. Anterior minimal invasive. Yes. Αυτό είναι, τώρα είναι ένα θέμα που θα λέγε κανείς για το ισχύο anterior minimal.
Εγώ πήγα να πω ότι η MIS είναι σαν γενική χειρουργική αρχή στα θέματα τα ορθοπαιδικά. Οπότε και η τομή και είναι πολύ μικρότερη. Και αρχίσαμε να τα εφαρμόζουμε σε όλα τα χειρουργεία. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για να κάνουμε MIS στο ισχύο, θα έπρεπε να κάνουμε το anterior MIS. Το οποίο αυτό μας βοηθάει, επειδή δεν κόβουμε τίποτα, δεν κόβουμε ούτε εμείς, ούτε τένοντες, η τομή είναι πολύ μικρότερη. Έτσι, θα λέγει κανείς ότι η αποκατάσταση είναι πιο σύντομη. Η αποκατάσταση είναι πιο γρήγορη. Η αποκατάσταση, ο χρόνος έχει γίνει τόσο πολύτιμος πλέον, που όταν λέμε αποκατάσταση, εννοούμε τουλάχιστον στη μέση του χρονικού διαστήματος. Μετά από πόσες μέρες. Με την κλασική μέθοδο, θα λέγει κανείς ότι έπρεπε να σηκωθεί ο άρρωστος την επόμενη μέρα, πατερίτσες, με προφυλάξεις, με διάφορα θέματα που του θέταμε. Οπότε είχε πολλές δεσμεύσεις. Ενώ τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι διαφορετικά. Ακόμα και το ίδιο απόγευμα, πηγαίνοντας ο φυσιοθεραπευτής στον ασθενή, μπορεί να τον σηκώσει, να κάνει τα πρώτα του βήματα. Πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχει και το άγχος του, έχει και όλα αυτά που τον κυριαρχούν τη σκέψη του. Σωστά. Ότι πώς θα πάω και αν θα περπατήσω. Έτσι λοιπόν, όταν δίνεις τον άρρωστό σου τη δυνατότητα να περπατήσει ή να δει τέλος πάντων ότι είναι καλά. Και το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα να το δει και άμεσα. Ακριβώς. Γιατί το αποτέλεσμα όταν το βλέπει ο ασθενής άμεσα, πιστεύω ότι είναι το ίμιση του παντός. Μετά το χειρουργείο, είναι το άλλο ίμιση. Να σας ρωτήσουμε, κύριε Καστανόπουλε, σε σχέση με τον ασθενή, ποιος είναι ο υποψήφιος που μπορεί να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση. Με την AMIS που συζητάμε σήμερα εδώ στο τραπέζι μας, είναι υποψήφιοι όλοι οι ασθενείς. Είτε οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, είτε οι μεγαλύτεροι ασθενείς. Όλοι μπορούν να κάνουν AMIS. Το θέμα είναι να διαλέξουμε τους ασθενείς εκείνους, οι οποίοι είναι υποψήφιοι. Τι θα έλεγε κανείς πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι ανάγκη να μην είσαι παχύσαρκος, παράδειγμα. Μπορεί και παχύσαρκος να είσαι. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη περιοχή που κάνουμε την τομή, εκεί λοιπόν έχει λιγότερο λίπος και μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και σε παχύσαρκους. Ένας ασθενής όμως, ο οποίος παράδειγμα επί 3-4 χρόνια δεν λειτουργούσε, είχε ατροφήσει όλη η περιοχή του ισχύου, δηλαδή οι μύες, οι τένοντες, τα οστά ήταν κάπως. Αυτός ο ασθενής, αφού τον ενημερώσουμε, μπορεί να υποβληθεί σε AMIS. Όπως θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσε να υποβληθεί και στην κλασική μέθοδο. Σωστά. Ο μεγάλος, ο ηλικιωμένος που τον λέμε στην Ελλάδα. Φυσικά, ένας ηλικιωμένος ασθενής δεν είναι πια τα 65, ούτε τα 70. Θεωρείται ακόμα ενεργός πολίτης. Βέβαια. Άρα λοιπόν, υποψήφοι είναι όλοι. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιος που θα λέγαμε να μην τον βάλουμε. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο restriction που λέμε, κάποια δέσμευση ότι ηλικιακά ή οτιδήποτε. Όχι, 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 όχι. Η δέσμευση, θα έλεγε κανείς, περισσότερο είναι με την έννοια να καταλάβει ο νεότερος ότι όσο πιο νέος είσαι, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να υποβληθείς σε μία αναθεώρηση. Βεβαίως. Γιατί η διάρκεια της αρθροπλαστικής, είτε λέγεται AMIS, είτε λέγεται η κλασική, έχει διάρκεια ζωής. Είναι η ίδια. Μάλιστα. Δηλαδή και έχει διάρκεια ζωής, και πόσα χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε. Το 85% των ασθενών που χειρουργούνται πλέον με όλα αυτά τα σύγχρονα υλικά που έχουμε θα ξεπεράσουν και τα 20 χρόνια. Α, πολύ με καλό μια αυτό. Καλή χειρουργική τεχνική. Δηλαδή εξαρτάται όχι μόνο η προσπέλαση, αλλά και η τοποθέτηση των υλικών. Ωραία, κύριε Καστανόπουλε, κάποιος που αποφασίσει να κάνει τη συγκεκριμένη μέθοδο, υπάρχει κάτι που, κάποια διαδικασία, κάποια προετοιμασία που πρέπει να υποστεί. Αν εννοούμε προεγχειρητικά τη διαδικασία, την προηγουμένη, πρέπει να μπει ως εισαγωγή στο νοσοκομείο για να γίνει ο προεγχειρητικός έλεγχος. Και να τον δει ο αναισθησιολόγος, να κάνει τα καρδιολογικά του όλα τα τεστ που χρειάζεται και την επόμενη μέρα να υποβληθεί στο χειρουργείο. Εγώ θα έλεγα για τους ηλικιωμένους που έχουν διάφορα παθολογικά προβλήματα ότι είναι ακόμα καλύτερο να γίνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος μια εβδομάδα και 10 μέρες νωρίτερα. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι αποφεύγουμε κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά τα θέματα? Ένας ηλικιωμένος παραμιλημένος καρδιολογικά ασθενής. Μάλιστα. Πάρα πολλές φορές τον ανακαλύπτουμε στον προεγχειρητικό έλεγχο. Ρυθμούς, καρδιά, όλα αυτά τα θέματα. Έτσι. Χοληστερίνη. Όταν... Χοληστερίνη δεν θα έλεγα. Α, εντάξει. καρδιολογικό θέμα. Μια ανεπάρκεια.
βουλωμένη. Οπότε μπορεί να κάνει καν. Ακριβώς, θα αναβληθεί το χειρουργείο. Θα πρέπει του. Να τακτοποιήσει το θέμα της καρδιάς πρώτα. Ακριβώς. Και ακριβώς. Μετά να προχωρήσει. Γι' αυτό προτείνω πάντα στους ασθενείς μου, όταν είναι ηλικιωμένοι και 10 και 15 μέρες, προγραμματισμένα να έρθουν στην κλινική, να κάνουμε τον έλεγχο και κατόπιν, έχοντας όλη την άνεση, και εκείνος και εμείς, σαν ομάδα, γιατί θα ασχοληθούν μαζί του τουλάχιστον 10 άνθρωποι. Σωστά. Πάμε να μας πείτε τώρα, λοιπόν, η μέθοδος. Η ολική αθροπλαστική ισχύου, άμεση. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς πώς γίνεται η επέμβαση αυτή, τι ακριβώς είναι. Πάμε να βλέπουμε και ένα βιντεάκι που έχουμε πάνω σε αυτό. Και να μας περιγράψετε ακριβώς πώς είναι. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι η πρόσθετη προσπέλαση γίνεται έμπροσθεν του μυρού, ακριβώς το ισχύο. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, γίνεται μια μικρή τομή περίπου 8 με 10 εκατοστά. Εκεί λοιπόν, αφού ανοίξουμε το δέρμα, το υποδόριο, υπάρχουν οι μυς. Εκεί θα πάμε διά των μυών και όχι κόβοντας τους μυς. Και αυτή είναι η διαφορά από τις προηγούμενες που λέγαμε. Τώρα εκεί στο βιντεάκι, όπως βλέπουμε, ανοίχτηκε μεταξύ του ενός και του αλληνού μυ η περιοχή για να προσπελάσουμε προς το ισχύο. Mm-hmm. Όλο το μυστικό και όλη, θα έλεγε κανείς, το κέρδος που είχε ένας ασθενής είναι αυτό, ότι πάμε διά των μυών. Έτσι φροντίζουμε κατόπιν, αφού δεν έχουμε κόψει, δεν έχουμε ανασπάσει ιδιαίτερα πράγματα, ιδιαίτερα ευγενή στοιχεία, να σηκωθεί και να περπατήσει πολύ πιο σύντομα. Τώρα εκεί, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα, έχουμε ανοίξει και το θύλακο, έχουμε περάσει στην περιοχή τα κόκαλα που λέμε και κακώς νομίζει ο περισσότερος κόσμος ότι είναι χειρουργείο για τα κόκαλα. Mm-hmm. Είναι χειρουργείο και μαλακών μορίων, που πρέπει να είναι ισορροπημένα όλα αυτά τα θέματα. Αφαιρέθηκε η κεφαλή, όπως βλέπουμε στο βίντεο. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η τεχνική άμυς είναι καλύτερη, είπατε, από την κλασική μέθοδο. Η κλασική μέθοδο σε τι διαφέρει? Καλύτερη ως προς το πιο γρήγορο της αποθεραπείας. Οπότε γιατί να διαλέξει κάποιος την μέθοδο άμυς? Η μέθοδος άμυς έχει μια αποθεραπεία σύντομη για να επιστρέψει ο ασθενής στην εργασία του. Έχει λιγότερο πόνο σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο. Θα έλεγε κανείς ότι έχει και λιγότερη απώλεια αίματος. Θα έλεγε κανείς ότι... Απώλεια αίματος εννοείται μπορεί να υπάρχει... Διαχειρητικά. Με διαχειρητικά. Διαχειρητικά. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ματηρές επέμβασεις αυτές. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και η μετάγγιση είναι μια ιατρική πράξη και η οποία και αυτή περιέχει κινδύνους. Είναι καλύτερα λοιπόν να μην δώσουμε και καθόλου που λέει ο λόγος αίμα ή τουλάχιστον μία μονάδα. Πάντως εδώ βλέπουμε, κάνετε πάντως κάτι διαφορετικό. Θέλετε να μας πείτε αυτό που κάνετε διαφορετικά? Γιατί είδαμε εδώ πέρα ένα εξαπλωμένο άτομο που κάτι ναι, κάνετε ναι. στη μέθοδο τη χειρουργική τεχνική. Αυτή η τεχνική... την οποία την κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλή συνάδελφη. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και εδώ στην Ελλάδα γίνονται τέτοιου είδους χειρουργία. Ακριβώς. Γιατί παλαιότερα κάποιος έπρεπε να πάει στο εξωτερικό, να οργανώσει όλη τη ζωή γύρω από ένα χειρουργείο σε μια ξένη χώρα. Ενώ τώρα γίνεται στην Ελλάδα, έχουμε ικανότατους γιατρούς που είναι εκπαιδευμένοι, όπως εσείς από το Βέλγιο, και κάνουν τη συγκεκριμένη τεχνική. Ακριβώς. Πείτε μας για την τεχνική, λοιπόν. Η δική μου προσπέλαση, θα έλεγε κανείς, και χειρουργική τεχνική ότι διαφέρει από τον υπολείπο, γιατί δεν χρησιμοποιώ τραπέζι έλξης. Δηλαδή η τεχνική αυτή, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μικρή τομή και να τοποθετήσουμε και τελικά, χρειάζεται ο ασθενής, το ένα του, αυτό το σχέλος τέλος πάντων που θα χειρουργήσουμε, να καθυλωθεί σε ένα ειδικό τραπέζι που έλκει εκείνη τη στιγμή το ισχύο, το μυριαίο του δηλαδή, σε τέτοιες θέσεις που θα βοηθήσει το χειρουργό να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών. Στη δική μου τεχνική, εγώ δεν χρησιμοποιώ τραπέζι έλξης, γιατί και αυτό περιέχει κάποιους κινδύνους. Δηλαδή, σε μεγάλους και ηλικιωμένους ασθενείς, μπορεί να γίνει ακόμα και ένα κάταγμα του μυριαίου, ή ένα κάταγμα στα σφυρά, ή ένα κάταγμα στο γόνατο. Γιατί ασκείται αρκετή έλξη σε αυτό το θέμα. Α, οπότε με το χειρουργείο δηλαδή μπορεί να γίνει κάταγμα μέσα στο χειρουργείο? Μέσα στο χειρουργείο, διαχειρητικά. Είναι μια επιπλοκή η οποία μπορεί και να συμβεί, ειδικά στα ηλικιωμένα άτομα. Οπότε έτσι, όπως την κάνετε εσείς στη συγκεκριμένη τεχνική, αποφεύγετε το συγκεκριμένο... Αποφεύγουμε το συγκεκριμένο. Τη συγκεκριμένη επιπλοκή του. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν έχεις και τα δύο κάτω σου άκρα ελεύθερα διαχειρητικά, γιατί στη δική μου περίπτωση είναι ελεύθερα και τα δύο, έτσι μπορώ να είμαι σίγουρος για το μήκος του μυριαίου. Mm. Μπορώ να είμαι σίγουρος
για τα ισοσκελισμένα κάτω άκρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην άλλη περίπτωση, επειδή το ένα είναι καθυλωμένο, θα έλεγε, στο τραπέζι έλξη κανείς και το άλλο είναι σε μια άλλη θέση, μη αποστηρωμένο, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις πλήρως όλα αυτά τα εχέγγυα που σε διασφαλίζουν για να γίνει το χειρουργείο όπως πρέπει. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και διαχειριτικός έλεγχος με ακτινογραφίες. Βοηθάει πάρα πολύ το ότι είναι ελεύθερα και τα δύο άκρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά αποφεύγουμε και τη βασική επιπλοκή, η οποία έχει να κάνει με το πιθανό κάταγμα, ειδικά στους ηλικιωμένους ασθενείς. Σωστά. Πόσο συχνή είναι η συγκεκριμένη επέμβαση στη χώρα μας? Τα τελευταία περίπου 6 χρόνια εφαρμόζεται στη χώρα μας. Μάλιστα. Αρκετοί ασθενείς, οι οποίοι είναι αρκετά, θα έλεγε κανείς, ψαγμένοι εντός εισαγωγικών, θέλουν να κάνουν αυτή την τεχνική. Βεβαίως. Εσείς έχετε εκπαιδευτεί και από το μεγάλο σπουδαίο γιατρό, τον Eric Devet, ακριβώς, στο Βέλγιο. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ενώ η τεχνική συγκεκριμένα τη γνωρίζατε, τώρα παρουσιάζεται, δηλαδή τη γνωρίζαν οι γιατροί, παρουσιάζεται σαν μια νέα μέθοδος. Αυτό γιατί? Ουσιαστικά είναι νέα μέθοδος μόνο η προσπέλαση. Mm-hmm. Σαν προσπέλαση είναι παλαιά. Είναι αρκετά παλαιά. Όλα ξεκίνησαν, αυτό έλεγα και πριν, ότι αφού προσπαθούμε να κάνουμε MIS οποιοδήποτε χειρουργικό περιστατικό, όχι μόνο το ισχύο, γενικότερα, μικρότερες τομές, γρηγορότερη αποκατάσταση των ασθενών σε όλα τα χειρουργεία που κάνουμε στους ασθενείς μας. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα κάνουμε MIS χωρίς διατομή τενόντων και μειών και στο ισχύο. Η καταλληλότερη προσπέλαση για να κάνουμε MIS στο ισχύο είναι η πρόσθεια. Γιατί υπάρχουν και οι προσθειοπλάγια. Εκεί όμως πάλι κόβουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει και η πλαγία. Και εκεί κόβουμε αρκετά περισσότερα. Μάλιστα. Υπάρχει οπίστια που εκεί είναι πολύ παλαιά μέθοδος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να κάνουμε MIS στο ισχύο, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι θα κάνουμε μόνο με την πρόσθεια, με την anterior προσπέλαση. Σωστά. Κύριε Καστανόπουλο, θέλω να τονίσουμε λιγάκι εδώ στην εκπομπή μας, στο face to face, γιατί χρονικά, όχι γιατί, πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που γλιτώνει ο ασθενής. Δηλαδή, με την κλασική μέθοδο, πόσες μέρες μετά μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες του κάποιος. Ενώ με την μέθοδο άμεση, πόσο. Δηλαδή, για να συγκρίνουμε και χρονικά. Να κάνουμε και χρονικά. Μάλιστα. Όλα έχουν να κάνουν με τη χολότητα που δημιουργείται λόγω της διατομής των μειών και των ενώνων. Έτσι λοιπόν, με την κλασική μέθοδο, ο ασθενής χρειάζεται αρκετό χρόνο με το φυσιοθεραπευτή του. Ενώ εφόσον δεν έχουμε κόψει εκείνα τα ευγενή στοιχεία μυς και τένοντες, άρα ο ασθενής άμεσα την επόμενη μέρα και τη δεύτερη ή και την τρίτη, θα λέγε κανείς, μπορεί να πάρει εξιτήριο περιπατητικός ασθενής εξιτήριο. Δηλαδή, μόνος του να μπει στο αυτοκίνητο, όχι φυσικά να οδηγήσει, κατεβαίνοντας και τις σκάλες, αν είναι νέος ασθενής, αν είναι ένας ασθενής δηλαδή που δεν είναι παραμελημένο το ισχύο του 5-10 χρόνια και πόναγε και έχει ατροφή, έχουν ατροφή στα πάντα, και είναι ηλικιωμένος, ένας νεότερος ασθενής θα μπορέσει να μπει κανονικά μόνος του, χωρίς καμία προφυλαξία, αν το ισχύω θα περπατήσει, θα κάνει στροφή, θα κάνει οτιδήποτε, να μπει στο αυτοκίνητο και να πάει σπίτι του. Πολύ καλό αυτό. Στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες που αυτό γίνεται τουλάχιστον 15 χρόνια, έχει κλείσει και 15 χρόνια, αρκετά κέντρα, τα οποία είναι και φυσικά πάρα πολύ οργανωμένα, παρουσιάζουν την μέθοδο αυτή και είναι μια πραγματικότητα. Ως μία μέθοδο one day clinic. Δηλαδή, έρχεσαι το πρωί, το κάνεις και φεύγεις το βράδυ. Φυσικά αυτό είναι λίγο τραβηγμένο, θα λέγε κανείς. Είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά εφόσον έχουν πάει όλα καλά και έχει γίνει μέθοδος της τεχνικής με αυτόν τον τρόπο και έχει υποστεί ο ασθενής μας ένα χειρουργείο της τάξης των 60, 70, 90 λεπτών. Χωρίς μεγάλη απώλεια αίματος. Άρα η διάρκεια δηλαδή του χειρουργείου είναι περίπου 60 λεπτά. 60 με 90 λεπτά. Α, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν είναι μεγάλο. Πάρα πολύ λίγο διάστημα. Δεν μετά κάνει το χειρουργείο, το βράδυ φεύγει. Μπορεί μετά από κάποιες μέρες να αφηθεί. Πότε μπορεί, αν είναι νέο κλίμα. Επιστρέφει στην κλινική μετά από 10 μέρες. Yeah. Γι' αυτό το υποτίθεται κόβουμε τα ράματα. Mm-hmm. Τα οποία είναι στη μικρή τομή των 8 εκατοστών, έχουν πουλωθεί τα πάντα και είναι όλα μια χαρά. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Το one day clinic. Μία μέρα χειρουργικής επέμβασης δηλαδή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Και ειδικά για την ιατρική που ασκούμε στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική. Τώρα, να σας ρωτήσουμε, κύριε Καστανόπουλε, ποια είναι
τα υλικά, ποια είναι αυτά τα υλικά που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη τεχνική? Εννοείται τα μέταλλα, φαντάζομαι. Τα μέταλλα, την τιτάνιο. Ακριβώς. Mm-hmm. Τα μέταλλα είναι τα ίδια, είτε στη μία τεχνική, την παλαιότερη, είτε στην καινούργια. Κάποιος όταν φαντάζεται όμως μέταλλο, νομίζω ότι είναι κάτι βαρύ. Όχι, φυσικά. Ενώ δεν είναι βαρύ, είναι ένα μέταλλο κατασκευασμένο ειδικά για τη συγκεκριμένη μέθοδο ολική αρθροπλαστική ισχύου. Λοιπόν. Ωραία, αναισθησία. Πείτε μας από άποψη αναισθητικού, τι ακριβώς είδος? Συνήθως έχει να κάνει με τον ασθενή μας. Αν ο ασθενής είναι ελεύθερος παθολογικών καταστάσεων, μπορεί να κάνει γενική νάρκωση. Mm-hmm. Αν είναι λίγο ηλικιωμένος μετά τα 75, θα λέγε κανείς ότι μπορεί να κάνει τη λεγόμενη επισκληρίδιο ή ραχιαία αναισθησία. Αυτή την ονομάζει ο κόσμος τοπική. Δεν είναι ακριβώς τοπική. Έχει να κάνει με τη σπονδυλική στήλη. Τα δύο είδη, τέλος πάντων, που κάνουμε ως αναισθησία, οι αναισθησιολόγοι φυσικά, όχι εμείς. Mm-hmm. Συνήθως ρωτάνε εμάς, ακριβώς. Αλλά την απόφαση τη μεγάλη την έχει, όσον αφορά την αναισθησία, ο αναισθησιολόγος. Γίνεται φυσικά μια συνεργασία, όπως είπατε και εσείς, μια ομάδα. Ακριβώς. Συζητάτε με τον ασθενή πώς ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, είναι σημαντικό. Το πλέον σημαντικό, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά και ίσως γίνω και κουραστικό. Δεν πειράζει. Όχι, τηλεθεατές. Μπορεί κάποιοι τηλεθεατές να ανοίξαν τώρα την τηλεόρασή τους, οπότε να μην το άκουσαν καν, κύριε Καστρινόπουλε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να γίνει μέλος των αποφάσεων και το τι ακριβώς θα συμβεί στο ισχύο του κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μετέπειτα. Δηλαδή, πρέπει να τον βοηθήσουμε για τις προσδοκίες του να είναι σίγουρος για αυτό που πάει να κάνει. Τώρα, η άρθρωσή του, η κινητικότητά του θα επανέλθει πλήρως, κύριε Καστρινόπουλε? Η άρθρωση επανέρχεται, θα λέγε κανείς, στα φυσιολογικά δεδομένα. Ένα μεγάλο φυσικά, ναι, φυσικά, όχι ακριβώς όπως το αναγεννήθηκε. Είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Και... Βέβαια, ειδικά αν έχει μια μεγάλη ηλικία, αν είναι μεγάλη ηλικία. Γιατί παίζουν ένα σωρό πράγματα ρόλο. Αλλά θα μπορεί, παράδειγμα, αυτός ο ασθενής να κολυμπήσει, να περπατήσει, να κάνει ποδήλατο. Όλα αυτά που θέλει. Τι άλλο ακριβώς. Να χορέψει. Είναι να χορέψει. Μην το λέτε. Να χορέψει μπορεί. Μην το λέτε. Μπορεί να χορέψει. Αρχίζει να γίνεται μια έρευνα τα τελευταία 5 χρόνια από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Ισχύου. Ότι είναι καλό χορός. Όχι. Αυτό που λέτε, ναι. Προκειμένου ακριβώς. Να χορεύει ο ασθενής, τι πρέπει να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε να χορεύει? Δεν ξέρω για την Ελλάδα, αλλά στην Αμερική και μεγάλες ηλικίες άτομα βλέπετε ότι πήγαν σε senior χορούς, δηλαδή ακριβώς. Σε χορούς που είναι για την ηλικία τους. Χαίρονται, κάνουν. Έτσι ακριβώς. Οπότε θεωρούν, ενώ με 70 χρονών χορεύουν, λες και είναι 30 ρίτες και 35. Ακριβώς. Και όχι μόνο τέτοιους χορούς. Και πιο έντονα πράγματα. Ακόμα και πιο έντονα. Φυσικά. Τι εννοούμε έντονα? Εδώ κανένα τσάμικο μπορεί να χορέψει κάποιος. Όχι, πιο έντονα εννοώ, όχι μόνο σαν χορός. Δηλαδή να γυμναστεί. Γιατί να γυμναστεί? Είναι 65 χρονών. Γιατί να γυμναστεί? Άρα και βάρος μπορεί να σηκώσει και να βάρος μην έχει συγκεκριμένη δέσμευση. Ωραία, να συζητήσουμε λιγάκι την αθρύτητα. Λοιπόν, όταν ένας έχει αθρύτητα στο ένα ισχύο, μπορεί να έχει και στο άλλο? Ξαναπάμε στο πρώτο κομμάτι. Ναι. Τι αρθρίτιδα είναι? Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε οστεοαρθρίτιδα. Είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα, δηλαδή φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Είναι πρωτοπαθής, είναι δευτεροπαθής, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τι αρθρίτιδα είναι. Συνήθως όταν μιλάμε για την οστεοαρθρίτιδα, την πιο κοινή δηλαδή αρθρίτιδα που έχουμε στο ισχύο, επειδή αυτή η αρθρίτιδα έχει να κάνει με την καταπώνηση μεγαλώνοντας ο ασθενής, ο άνθρωπος στην αρχή και κατόπιν ασθενής, χαλάει η άρθρωση του ισχύου. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν να χαλάσει μία, χαλάνε και οι δύο. Συνήθως λοιπόν κάποιου βαθμού καταστροφή έχει και η μία και έχει και η άλλη. Έχει. Να χειρουργηθεί και στα δύο ταυτόχρονα μπορεί? Είναι... Ή πρέπει να περιμένει ένα χειρουργείο να πουλωθεί, κάνει, να γίνει αλλά... καλά, να περπατήσει και μετά να κάνει το άλλο? Το έχουμε κάνει, αλλά εγώ, όχι εγώ προσωπικά. Εσείς προτείνετε. Εγώ προσωπικά προτείνω να κάνουν πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Γιατί? Γιατί είναι μια επέμβαση η οποία ναι μεν την κάνουμε με μικρή τομή, ναι μεν δεν κόβουμε, ναι μεν είναι 60-90 λεπτά. Αλλά δεν πάει να είναι μια μείζον ορθοπαιδική χειρουργική επέμβαση. Είναι μεγάλη, θεωρείται μεγάλη. Ναι, αλλά συνήθως όμως άτομα θέλουν να ξεμπερδεύουν. Γενικά ο ασθενής έχει και το φόβο του χειρουργείου και η διαδικασία και όλη η ψυχολογική. Συμφωνώ μαζί σας. Οπότε πολλές φορές λένε γιατρέ μου, κάνει και τα δύο να ξεμπερδεύω. Αλλά το θέμα όμως είναι σίγουρο ότι δεσμεύεται να περπατήσει, να οδηγήσει και να κάνει όλα αυτά. Γιατί πλέον δεν μπορεί και με τα δύο πόδια. Το ένα δεν μπορεί να ενισχύσει το άλλο, το υγιές, ξέρω εγώ, ή αυτό που δεν έχει γίνει ολυπή. Οπότε έχει τη λογική αυτό που λέτε, κύριε Καστρινόπουλε. Σίγουρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορούμε να του χειρουργήσουμε και τα δύο ισχύα. Mm-hmm.
αφού τον ενημερώσουμε. Τι σημαίνει, χειρουργούμε και τα δύο ισχύα. Αφού έχει την κατάλληλη ηλικία, γιατί το να χειρουργήσεις έναν ασθενή 75 ετών, 80 ετών, 70 ετών και τα δύο ισχύα θα είναι ίσως too much, θα είναι πολύ για τον οργανισμό του. Μάλιστα. Ένας νέος ασθενής, ο οποίος ένας 60 ετών, που έχει και τα δύο καταστρεμμένα, πρόσφατος είχα μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει και τα δύο. Γιατί είναι 60 χρονών, γιατί είναι υγιής, γιατί του έχουμε δώσει και έχει καταλάβει τι σημαίνει κάνω και τα δύο ισχύα, mm-hmm. το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καταλάβει ο ασθενής. Το να χειρουργηθείς απλά επειδή σου το είπε ο γιατρός σου και εσύ πονάς, αλλά τι θα σου κάνει, γιατί θα σου το κάνει, τι προσδοκάς από αυτό το χειρουργείο. Σωστά. Πόσο θέλεις εσύ να γυρίσεις την καθημερινότητά σου. Ποια είναι η καθημερινότητά σου. Σωστά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Να δείχνουμε όμως και το βιντεάκι για να μας τις μεθόδους της ολικής αρθροπλαστικής, γιατί είναι μια τεχνική πολύ καλή. Ξεκίνησε από τη Γαλλία, έτσι δεν είναι. Ο Λετουρνέλ είναι ο πρώτος που έκανε την προσπέλαση. Μάλιστα. Είχε εγκατεληφθεί για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 40-50 χρόνια. Και μετά την ξαναπιάσαμε. Εδώ και 20 χρόνια την ξαναφέραμε στα χέρια μας. Από τότε που ξεκινήσαμε, και αυτό έγινε με το θέμα της αρθροσκόπησης, παράδειγμα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια χειρουργία στο γόνατο από τρυπούλες, όπως και στο ισχύο ή στον νόμο. Mm-hmm. Το οποίο το ονομάσαμε αυτό MIS surgery. Μάλιστα. Έτσι, από αυτό ξεκινώντας και ορμόμενοι, μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε να κάνουμε MIS και στο ισχύο. Διαβάζοντας κάποιοι συνάδελφοι στο εξωτερικό την βιβλιογραφία, ανακαλύψανε ότι η καλύτερη προσπέλαση είναι η πρόστια, όπως βλέπουμε στο βίντεο αυτή τη στιγμή, και μας βοηθάει χωρίς ιδιαίτερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο θύλακο, έγινε διατομή του θυλάκου, που ο οποίος μπορεί να συρραφεί και μετά. Εδώ πάντως φαίνεται πολύ εύκολη μέθοδος. Είναι έτσι εύκολη. Στο σκίτσο. Στο σκιτσάρισμα εκεί που έχουν κάνει και το παίζουν ως βίντεο. Έτσι είναι όντως τα εργαλεία σας, μπαίνετε μέσα, τα τραβάτε. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή η τεχνική χρειάζεται ένα χειρουργό ο οποίος να ξέρει, και το ξεκαθαρίζω αυτό, να ξέρει οπωσδήποτε την κλασική. Δηλαδή να ξέρεις πάρα πολύ καλά την κλασική υποκατάσταση. Έτσι, τομές που κάναμε παλιότερα. Πρώτα πρέπει να έχει μάθει ο γιατρός στην κλασική πολύ ακριβώς. καλά και μετά είναι μία μέθοδος σαν extra tools που λέμε, extra εργαλεία, extra γνώσεις για να καταφέρει μία πολύ καλύτερη δουλειά. Τώρα, επειδή γνωρίζουμε, όπως ξέρετε κι εσείς και την κάνετε κιόλας, η ολική αρθροπλαστική του γόνατος, όταν κάποιος θέλει να κάνει και τα δύο, και γόνατος και ισχύο, μπορεί αυτά τα δύο να συνδυαστούν. Δηλαδή, να κάνει, θέλετε να πείτε ένα γόνατο και ένα ισχύο. Ναι. Θα έλεγα πάλι τα ίδια, ό,τι είπα και πριν. Επαναλαμβάνω τα ίδια. Η γνώμη μου είναι να γίνουν ξεχωριστά. Μετά από 3 μήνες. Αν ο ασθενής όμως έχει τις προδιαγραφές, δηλαδή είναι ένας ασθενής που μπορεί και έχει τις δυνάμεις να αντέξει και τα δύο τα χειρουργεία, να το κάνει. Mm-hmm. Γιατί αυτό, γιατί είναι, ξαναλέω, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις το να αντικαταστήσει το ισχύο. Ναι, μεν έχουμε βρει τρόπους και τεχνικές μέσα της τεχνολογίας που μας βοηθούν πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Να τα κάνουμε και γρήγορα, να τα κάνουμε και ανέμακτα, να φύγει γρήγορα από το νοσοκομείο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα, είναι μεγάλες. Είναι η βαρύτητα. Είπατε συνήθως κρατάνε 60 με 90 λεπτά. Υπάρχουν κάποιες επιλογές που μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο, κάτι που μπορεί να σας να χρειαστείτε χρόνο παραπάνω από το κανονικό. Διεγχειρητικά θα λέγαμε ότι μπορούν να συμβούν κάποια θέματα. Π.χ. Θα σας πω ένα απλό. Πείτε μας. Ένα απλό. Κάποιο από τα εργαλεία τα τόσα, κάποιο από αυτά τα τόσα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, να μην λειτουργήσει για κάποια ορισμένα λεπτά. Ένα βίσμα να μην κάνει κάτι της. Εκείνη τη στιγμή αυτό δεν είναι χειρουργική επιπλοκή. Ναι. Αλλά μας πάει πίσω σαν χρόνο. Γιατί. Γιατί μας πάει πίσω σαν χρόνο. Γιατί μπορεί να είναι η διαθερμία. Mm-hmm. Μπορεί να είναι η αναρρόφηση. Το εργαλείο γιατί δεν θα λειτουργήσει, δεν υπάρχει ρεύμα, είναι κάτι όχι, άλλο. Όχι, ένα βίσμα, κάτι. Ξέρω να πέρασε κάποιο, να κούμπησε λιγάκι και να. Να μην έχει καλό connection, να μην έχει καλή ακριβώς, σύνδεση. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι τόσοι πολλοί αστάθμητοι παράγοντες εντός του χειρουργείου, mm-hmm. που μπορούν να σε κάνουν
να πάει παραπάνω ο χειρουργικός χρόνος. Φυσικά, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι δεν είναι όλα τα γόνατα ή όλα τα ισχύα ίδια. Ίδια. Πάντως, λίγο πολύ, ξέρετε, έχετε κάνει ένα, έχετε ένα χρόνος, διάγραμμα. Ο χρόνος είναι και 60 με 90 λεπτά. Γνωρίζετε όμως ένα ισχύ από πριν και τι έχετε να αντιμετωπίσετε πριν πάτε στο χειρουργείο, σωστά? Φυσικά, φυσικά. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε, γιατί θα σας ξαναρωτήσουμε πολλές ερωτήσεις, κύριε Καστρινόπουλε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face μαζί σας. Εδώ είμαστε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Δημήτρη Καστρενόπουλε. Δίνουμε το λόγο σε εσάς, κύριε Καστρενόπουλε. Καστρενόπουλος, παρουσίαση. Καστρενόπουλε. Λοιπόν, κύριε Καστρενόπουλε, να σας ρωτήσουμε, μιλάμε για την ολική αρθροπλαστική ισχύου. Είναι μια σημαντική τεχνική. Έχετε εκπαιδευτεί στο Βέλγιο, ενώ είναι γαλλική μέθοδος. Τουλάχιστον, όπως είπαμε, ο συγκεκριμένος Γάλλος. Ναι. Θέλουμε να τονίσουμε λιγάκι το χρόνο αποκατάστασης, γιατί ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου. Θέλουμε πάλι να μας ξαναπείτε ότι πόσο χρονικό διάστημα κάποιος μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητές του. Τελειώνοντας το χειρουργείο και πηγαίνοντας για το σπίτι, που είπαμε και πριν από λίγο ότι μπορεί να πάει ακόμα και με το κοινό αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται ούτε ασθενοφόρα, ούτε πολυθρόνες, ούτε. Πώς να το πω, φορεία. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, του πάει σπίτι. Άμεσα λοιπόν ξεκινάει το περπάτημα. Το περπάτημα είναι το σημαντικότερο. Αυξάνει τη ροή του αίματος, της περιοχής, άρα η επούλωση θα γίνει σε οτιδήποτε έχουμε αγγίξει εμείς οι χειρουργοί πολύ πιο γρήγορα. Σύντομα λοιπόν αυτός ο ασθενής, έχοντας στην αρχή ίσως μερικές μέρες, μία εβδομάδα το πολύ, κάποια υποβοήθηση από ένα μπαστούνι, θα λέγει κανείς, για να μπορέσει να βγάλει από μέσα το φόβο της επέμβασης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι έχω χειρουργηθεί, άρα μπορώ να περπατήσω. Θα πέσω άμα περπατήσω λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όσο περισσότερο κάνει άσκηση, όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα για τον ίδιο. Φανταστείτε ότι ένας ασθενής, ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αυτόματο, παράδειγμα. Λοιπόν, και έχει χειρουργηθεί. Να μην το βάλει στο αυτόματο, καλύτερα στο αριστερό. Όχι, στο αριστερό του ισχύω. Είναι αυτόματο το αυτοκίνητο. Και στις 2 εβδομάδες μπορεί να απαγορεύει να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Διαφορετικά, χρειάζεται 6 εβδομάδες. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ναι, μεν η αποκατάσταση και η εξάρθρωση του ισχύου, αυτό που λέμε εξάρθρημα εμείς, το οποίο στην παλαιότερη μέθοδο έπαιζε πάρα πολύ, δηλαδή είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά, στην ΆΜΙΣ έχουμε πάρα πολύ μικρότερα ποσοστά. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός χειρουργείου, δηλαδή αν διαρκέσει 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, τόσο κινδυνεύουμε από το θέμα της φλεγμονής. Άρα, γιατί μπορεί να πάθει και μία μόλυνση, όπως λέτε κι εσείς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα, τα οποία θα μας οδηγήσουν στο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν ο ασθενής στην εργασία του. Μάλιστα. Ο μέσος χρόνος για τον ασθενή, ο οποίος είναι ακόμα ενεργής, ενεργός ασθενής, δηλαδή δουλεύει, δεν ανάγκη να βγει στη σύνταξη, μπορεί στις 15 μέρες να επιστρέψει στην εργασία του. Πολύ σημαντικό. Αν είναι γραφείο. Δουλειά γραφείο. Αν είναι αγρότης, δεν μπορεί είναι να κάνει αγρότης, τίποτα. Είναι 2 μήνες. Όχι, σε 2 μήνες μπορεί να γυρίσει. Α, μπορεί να γυρίσει κανονικά. Μπορεί και να γυρίσει κανονικά, φυσικά, το να σκάβεις. Είναι αυτό που, λέει, που μου, λέει, μου λένε οι ασθενείς μου στο γραφείο, ότι γιατρέ, μπορώ να σκάψω. Λέω, μπορείς να σκάψεις. Αισθάνονται αλλά όμως λίγο πιο ευάλωτοι. Δηλαδή, ακριβώς. Βλέπετε ότι άτομα μετά το χειρουργείο έτσι δεν έχουν συνηθίσει, νομίζουν ότι σε κάτι στερούν περισσότερο από κάποιον άλλον και ίσως αισθάνονται λίγο πιο ευάλωτοι. Αισθάνονται σίγουρα. Είναι όμως πιο ευάλωτοι ή μετά από 2 μήνες, όπως λέτε κι εσείς, είναι πια κανονικοί και μπορούν να επανέλθουν κανονικά και να. Αισθάνονται κανονικά. Μετά από 2 μήνες αισθάνονται απολύτως κανονικά. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ό,τι κάνανε στην προηγούμενη δραστηριότητα που είχαν πρώτου χειρουργείου, μπορούν να επιστρέψουν άμεσα. Και σε καλύτερη κατάσταση, φυσικά, γιατί έχει φύγει ο πόνος. Έχει γίνει η καλύτερη λειτουργικότητα του ισχύου. Γιατί αυτά τα 2 σημεία, η λειτουργία, το πώς λειτουργεί η άρθρωσή μου, το πονάω όταν αυτή λειτουργεί, είναι τα σημαντικότερα. Όταν λοιπόν αυτά τα 2 πράγματα γίνουν όπως πρέπει, ο ασθενής νιώθει πάρα πάρα πολύ καλά. Νιώθει δηλαδή δυνατός. Και αρχίζει και το συνηθίζει κιόλας. Ακριβώς. Γιατί και στο μυαλό είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, όπως είναι. Φαντάζονται, δηλαδή λένε τώρα έχω ένα σίδερο, μπορεί να σπάσει, μπορεί να λυγίσει, μπορεί να χτυπήσει. Μπορεί να χτυπήσει.
Διάφορα. Στο αεροδρόμιο. Είναι και αυτό. Να συζητήσουμε και αυτό το πράγμα. Γιατί δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει στο αεροδρόμιο. Α, δεν χτυπάει καθόλου. Δεν είναι ότι χρειάζεται ένα χαρτί από τον ορθοπαιδικό. Το δίνουμε χειρουργό. Πάντα. Α. Το δίνουμε πάντα. Αλλά οπότε επειδή χτυπάει. Είναι τιτάνιο. Κάτι φαίνεται. Δεν μπορεί να είναι, ναι, επειδή είναι τιτάνιο, δύσκολα χτυπάει. Τώρα, αν πάμε σε κάποια μέτρα εξτρά, έτσι, αυξημένα, όπως έχουμε εμείς με το Σέγγεν ή στην Αμερική, που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί, που η ευαισθησία του μηχανήματος είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί και να χτυπήσει. Μάλιστα. Αλλά συνήθως δεν χτυπάει, γιατί το κράμα τιτανίου, εντάξει, είναι, δεν είναι σίδερο. Είναι ένα κράμα μετάλλων. Αυτό το κράμα μετάλλων συνήθως δεν ανιχνεύεται με την έννοια του χτυπάω στον... Το βλέπει ότι είναι μέταλλο το μηχάνημα, αλλά με την έννοια ότι είναι όλα καλά. Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς. Κύριε Κασανόπουλο, να σας ρωτήσουμε για τη φυσικοθεραπεία. Χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποιες θεραπείες μετά, χρειάζεται φυσικοθεραπευτή. Τις 2-3 μέρες που βρίσκεται εντός του νοσοκομείου ο ασθενής, θα έλεγε κανείς ότι με το φυσικοθεραπευτή αυτά τα 2-3 πράγματα που θα του δείξει και θα του υποδείξει, αν τα κάνει και σπίτι του, αυτή ήταν όλη η φυσικοθεραπεία. Βασικά συνηθίζει και έτσι μπορεί να κάνει για τις ασκήσεις μόνος. Ακριβώς. Τώρα, σε άτομα νεοτέρας ηλικίας, τι γίνεται εκεί, τι κάνουμε εκεί? Είναι η ίδια τεχνική? Μπορούμε, ναι, άνετα την εφαρμόζουμε και στα νεότερα. Ωραία, να δείχνουμε και το βιντεάκι, να το βλέπουμε, της ολικής ανθρωπλαστικής ισχύου, γιατί είναι ένα ωραίο animated βίντεο. Πείτε μας για ηλικίες νεότερες, τι ακριβώς γίνεται εκεί, τι κάνουμε? Εγώ θα έλεγα στη νεότερη ηλικιακή ομάδα των ασθενών μας, το κυριότερο απ' όλα είναι να του δώσουμε του ασθενή να καταλάβει ότι μπορεί και να υποβληθεί σε μία αναθεώρηση του ισχύου. Mm-hmm. Γιατί καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να έχει στο νου του ασθενής μας και την αναθεώρηση. Σωστά, έτσι. Όσο πιο μικρός είναι, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες μετά από αυτά τα 20 χρόνια ή 15 να μπει σε μία διαδικασία αναθεώρησης. Μπορεί να γίνουν και 25 τα χρόνια. Αλλά πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει ότι παίζει και το θέμα της αναθεώρησης. Έτσι λοιπόν στις μικρότερες ομάδες, οι οποίοι είναι και πιο απαιτητικοί από τους ηλικιωμένους, δηλαδή θέλουν να γνωρίζουν τι είναι αυτό που θα υποβληθεί, αυτό που λέμε χειρουργείο, τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα επιστρέψω εγώ πίσω στην εργασία μου, κατά από ποιες συνθήκες θα χειρουργηθώ, σε τι κατάσταση θα γυρίσω. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα που στα θέτουν οι ασθενείς, οι μικρότερες ομάδες. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν πρέπει να τους δώσεις απαντήσεις, να τον βοηθήσεις, να καταλάβει. Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που λέω. Δεν καταλαβαίνουν συνήθως, έτσι όχι, το λέτε, όχι. Και το τονίζετε με έναν τρόπο που ίσως δεν καταλαβαίνουν. Όχι, δεν καταλαβαίνουν. Να καταλάβει όλο το χειρουργείο. Βέβαια. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βεβαίως, πείτε μας. Λοιπόν, τα παραδείγματα είναι και τα καλύτερα, άλλωστε. Ακριβώς. Γιατί έτσι έχουμε καλύτερη εικόνα τι αντιμετωπίζετε καθημερινά και στο ιατρείο σας και μετά το χειρουργείο ή και πριν το χειρουργείο σας. Βλέπουμε παράδειγμα στην τηλεόραση, στα σύριαλ. Τα αμερικάνικα, ειδικά σύριαλ, ιατρικά αμερικάνικα σύριαλ. Και βλέπεις εκεί κάποιος ασθενής έχει ένα πρόβλημα. Θα καθίσει μαζί με τον γιατρό του μπροστά με τις εξετάσεις και μισή ώρα και μία ώρα και 2 ώρες αν χρειαστεί να του εξηγήσει σε οτιδήποτε έχει απορία ο ασθενής. Και μαζί και με τους συνοδούς. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχουν και την εφαρμόζουν, δεν είναι εικόνα στην Αμερική, είναι μια πραγματικότητα. Την οποία πολλοί από εμάς την έχουμε συνηθίσει αυτή την εικόνα, να τη ζούμε στο εξωτερικό. Αυτό εννοώ ότι πρέπει να κάτσεις να πεις στον ασθενή σου, να καταλάβει. Και είμαι σίγουρος ότι όταν καταλάβει θα και γίνει μέρος της ομάδας, αυτό που λέω δηλαδή, τότε θα πάρθουν οι καλύτερες αποφάσεις. Βέβαια. Το πώς θα γίνει το χειρουργείο, το τι θα είναι μετά το χειρουργείο και όλα αυτά τα θέματα. Όχι ότι δεν καταλαβαίνουν οι ασθενείς. Οι ασθενείς καταλαβαίνουν τα πάντα. Εσύ πρέπει να τα δώσεις να τα καταλάβει. Έτσι λοιπόν θα έλεγα την εικόνα που έχουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός, όχι μόνο να είναι πολύ καλός χειρουργός, αλλά να είναι και αρκετά επικοινωνιακός, να μπορεί να εξηγήσει στους ασθενείς με απλά λόγια, με δικά τους λόγια βασικά, που καταλαβαίνουν και οι ασθενείς, γιατί και η ορολογία, η ιατρική, όχι. Σε πάρα πολλούς, και όπως ξέρετε, δεν είναι πολύ... Χωρίς ορολογία. Understandable. Χωρίς ορολογία. Χωρίς. Απλά πράγματα. Ο ασθενής θέλει απλά πράγματα. Ακριβώς. Να του δώσει να καταλάβει. Και το ζητάει, το βλέπει, έρχεται στο γραφείο σου και προσπαθεί και θέλει να καταλάβει. Να μην τον αποπέμψεις. Μάλιστα. Να τον βοηθήσεις. Τώρα, οι μικρές τομές μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στο χειρουργείο? Κοιτάξτε να δείτε, οι μικρές τομές. Ο περισσότερος κόσμος ίσως νομίζει ότι είναι αισθητικό το θέμα. Και πολλοί το ζητούν, το αισθητικό. Και λογικά.
Οι μικρές τομές φυσικά και μπορούν να δημιουργήσουν θέμα σε ένα χειρουργό. Γι' αυτό έλεγα και πριν από λίγο ότι πρέπει να είναι πρώτον αρκετά μέσα στα πράγματα με τις κλασικές μεθόδους αρθροπλαστικής του ισχύου, να χειρουργεί και να ξαναχειρουργεί και να έχει χειρουργήσει πάρα πολλά περιστατικά, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί κάνοντας μία επέμβαση μέσα από αυτές τις μικρές τομές. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όσο μικρότερη η τομή, τόσο μεγαλύτερα τα προβλήματα. Σωστά. Έτσι λοιπόν ο ασθενής πρέπει να κάνει σωστή επιλογή του γιατρού. Η επιλογή νομίζω είναι η θεραπεία του. Δηλαδή η επιλογή στηρίζει τη θεραπεία. Σωστά. Σκέτη θεραπεία δεν υπάρχει. Θα επιλέξω... Φαρμακευτική αγωγή, αν κάποιος αποφασίσει να μην κάνει χειρουργείο, γίνεται, υπάρχει λύση με φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή πρώτα κάνετε την απόπειρα φαρμακευτικά. Για αρκετές δεκαετίες, αν έχεις ένα άρρωστο στα χέρια σου πολλά χρόνια, εσύ ο ίδιος ή προσπαθούν και κάποιοι συνάδελφοι, προσπαθούμε για πάρα πολλά χρόνια να τον βοηθήσουμε να μην υποβληθεί, όσο είναι και μικρός. Όταν όμως ένα σωρό μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι η κορτιζόνη, όπως είναι τα αντιφλεγμονώδη, όπως είναι ο βελονισμός που και αυτός βοηθάει στο θέμα του πονάω, αρχίζουν σιγά σιγά να καταραίουν με την έννοια ότι δεν το βοηθάνε πουθενά από όλα αυτά τα θέματα, τότε αρχίζει το θέμα να μπαίνει έτσι στη διαδικασία θα χειρουργηθώ γιατρέ μου ή όχι. Μάλιστα. Φυσικά την επιλογή θα την κάνει ο ασθενής. Βέβαια, θα την κάνει. Ο ασθενής, γιατί αυτό, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Δεν υπάρχει δηλαδή με την έννοια επειδή έχεις αυτό και αυτό και αυτό πρέπει να χειρουργηθείς. Σωστά. Απόλυτες ενδείξεις δεν υπάρχουν. Σωστά. Είναι καθαρά επιλογή του ασθενή. Ή υποφέρουν για χρόνια ή λύνουν το θέμα τους και δεν επιβάλλουν καθόλου επέμβαση. Πλέον. Ναι, πρέπει... Και γυρίζουν στις δραστηριότητές τους. Κύριε Καστρινόπουλε, πείτε μας τελευταίες συμβουλές, τι θα δίνατε, τι θα λέγατε στους ασθενείς που πάσχουν από πρόβλημα οστεοαρθρίτιδας, αρθρίτιδας, τι συμβουλές μπορεί να δώσετε. Προχωρημένου στάδιο θα λέγατε ή αρχικού στάδιο. Προχωρημένου. Φαντάζομαι γιατί αυτή είναι το χειρουργικό κομμάτι είναι η κουβέντα μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, συμβουλές. Τι θα έκανα εγώ στη θέση τους, με λίγα λόγια. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνω πάντα. Βάζω, προσπαθώ να βάλω τη δική μου θέση στη θέση των ασθενών. Έτσι πρέπει. Για να βάλουν οι ασθενείς στη θέση να μπουν, είναι ακριβώς λίγο δύσκολο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουν. Ναι. Και να κατανοήσουν ότι και εμείς έχουμε αρκετές δυσκολίες. Μπορούν να το κάνουν από την άποψη ότι να καταλάβουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της μεταχειρητικής πορείας. Δηλαδή, να καταλάβουν ότι ο γιατρός θα υποφέρει λιγότερα και εκείνοι θα υποφέρουν λιγότερα, αν ακούν ακριβώς αυτό που θα τους πείτε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άτομα που δεν θα ακούσουν αυτά που θα τους πείτε, που θα δουλέψουν ή θα επανέλθουν στις δραστηριότητες πολύ πιο σύντομα από το χρονικό όριο που πρέπει να επουλωθεί η συγκεκριμένη επέμβαση και λένε εντάξει, γιατρέ μου, ασθενόμουν καλά, γύρισα στις δραστηριότητες μου σε μία εβδομάδα αντί για δύο εβδομάδες. Υπάρχουν και αυτά τα άτομα, έτσι δεν είναι? Είναι ένα ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό μεγάλο μερικές φορές. Γιατί ίσως εμείς δεν του έχουμε δώσει να καταλάβει το τι σημαίνει η άμυς. Τι είναι αυτό που του κάνουμε σαν χειρουργείο μέσω της συγκεκριμένης προσπέλασης. Και τελειώνοντας το χειρουργείο, βλέποντας ότι περπατάει, θεωρεί τον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που μπορεί να κάνει. Έτσι λοιπόν είσαι υποχρεωμένος να τον έχεις τον ασθενή από κοντά, να του εξηγήσεις πράγματα και να τα καταλαβαίνει για να ακολουθήσει όλο εκείνο το πρόγραμμα που μπορεί και πρέπει να κάνει. Μία συμβουλή λοιπόν είναι να προσπαθήσει μέχρι να δει τι θα κάνει με το θέμα του χειρουργείου, να βρει κάποια λύση χάνοντας λίγο βάρος, με τη βοήθεια και της καινούργιας τεχνολογίας που έχουμε πια. Έχουμε τη βιοτεχνολογία, έχουμε τη βιοορθοπαιδική πια. Μπορούμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες να βοηθήσουμε μία άρθρωση. Ειδικά όταν είναι μέχρι το δεύτερο στάδιο, θα λέγει κανείς. Γιατί στο τρίτο, το τελευταίο στάδιο, το προχωρημένο, εκεί μόνο η χειρουργική επέμβαση λύνει τα πράγματα. Σωστά. Η επέμβαση είναι το μόνο που μπορεί να κάνει όταν τα πράγματα έχουν σφίξει. Όταν ο πόνος είναι καθημερινός. Μία ερώτηση που κάνω εγώ στους ασθενείς μου, ξέρετε ποια είναι. Ποια? Προκειμένου να κατανοήσουν και οι ίδιοι να κατανοήσω και εγώ το αν χρειάζονται ή όχι το χειρουργείο. Είναι η εξής. Πείτε μας. Πόσα παυσίπονα παίρνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας? Και πόσα παίρνουν? Εάν
Ακριβώς. Να παίρνουν 3 και 4 και 5 παυσίμωνα. Χρειάζονται χειρουργείο. Ακριβώς. Χρειάζονται χειρουργείο. Είναι. Τι να πω, είναι οφθαλμοφανές. Μα βέβαια, γιατί μετά θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα στον οργανισμό του. Κάτι φλεγμονώδη, ειδικά στους ηλικιωμένους ασθενείς και στους νεότερους, κάνουν πάρα πολλές επιπλοκές. Μάλιστα. Και αρκετά μεγάλες. Και δεν είναι δυνατόν να είναι με τα παυσίμωνα. Και θα είσαι με τα παυσίμωνα ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Τι θα γίνει μετά. Εδώ λοιπόν στο face to face ψηφίζουμε ολική αρθροπλαστική άμεση. Οπωσδήποτε ασυζητητή. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Καστρινόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Βεβαίως και ευχαριστούμε που έχετε βρει λύση σε ένα πολύ σοβαρό ορθοπαιδικό πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε εδώ μαζί με τον γιατρό μας, με τον κύριο Καστρινόπουλο. Γεια σας από εμάς, από το face to face.